Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στα Χανιά, με θύμα ένα συμβασιούχο στην Καθαριότητα. Ναι, ήταν εργάτη Καθαριότητα, συνοδό απορριμματοφόρου, ο οποίο είχε προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ στην τελευταία προκήρυξη για εποχιακό προσωπικό του Δήμου Του ΣΑΜ το καλοκαίρι του 2018. Ο οποίο μαζί με του υπόλοιπου εργαζομένου βρίσκεται με δικαστική απόφαση σε παράταση μέχρι τον Οκτώβριο του 2019. Όλα συνέβησαν λίγο πριν από τι 11 το πρωί, όταν ο 51 χρονο άνδρα συνοδός σε απορριμματοφόρο βρισκόταν στα περιβολάκια Κισάμου για την αποκομιδή απορριμμάτων. Την ώρα που βρισκόταν εν κινήσει το απορριμματοφόρο, έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του στο οδόστρωμα. Και ο συγκεκριμένο εργαζόμενο. Ε... Δεν ξέρουμε τώρα για το λόγο, γιατί θα το μάθουμε πιστεύουμε με γλίγορα να αναρρώσει. Κάποιο λόγο έκανε και κάμια κίνηση να κατέβει από το πραγματοφόρο, ενώ είχε ξεκινήσει το πορματοφόρο να πάει στον επόμενο κάδο. Έτσι λοιπόν έφυγε και χτύπησε στο κεφάλι και εκεί έχει τις κακώσεις το πρόβλημα το μεγαλύτερο και ίσως και στο πόδι λίγο από την είπαν γιατροί πρέπει να έχει και εκεί χτύπημα. Ο εργαζόμενος εισήχθη στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων οι γιατροί είδαν όλες τις εξτάσεις, γίνηκαν αξονικές, περίχει και θα μπει στην εντατική για παρακολούθηση για τα επόμενα 24 ώρα θα δούμε την εξέλιξη της πορείας τους όταν είναι κάποιος σε καταστολή και στο μονάδο εντατικής θεραπείας του τι μπορεί να προκύψει. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν σε σύγχυση ε, είχε, γενικά είχε, ήταν διγερτικός είχε απώλεια ε, σε, είχε χαμηλώσει, χαμηλά επίπεδα δηλαδή Αυτό ε, Αυτός μπήκε αμέσως να κάνει εξετάσεις, διασωληνώθηκε, του κάνανε αξονική. Ε, τελικά βρήκανε ότι υπάρχει μια βλάβη στο εγκέφαλο. Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας.